πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα σήμερα που είμαι εδώ σε μια οικογενειακή παρέα, γιατί και εγώ γιατρός είμαι. Και με ευκαιρία θέλω να σας καλωσορίσω στην καρδιά της Πελοποννήσου, στο Μοριά, στην Αρκαδία μας. Η Αρκαδία είναι ένας ιστορικός τόπος, ένας όμορφος τόπος, ένας μυθικός τόπος, τον οποίο έχω κοιμήσει από πολύ παλιά ξένοι και Έλληνες και περιηγητές και άλλοι διανοούμενοι. Η Αρκαδία όμως είναι και σήμερα. Οι σημερινοί Αρκάδες, οι συνάδελφοι φιλόξενοι, και με ευκαιρία θέλω να σας προτείνω, αν μπορέσετε αύριο, να κάνετε μια βόλτα εδώ στα αρκαδικά βουνά, στα χωριά μας, να ακούσετε από κοντά την αστρονομία μας, τους ανθρώπους μας, τους φιλόξενους αυτούς τους ανθρώπους, τα χωριά μας, τα βουνά μας. Θα σας πείτε αξέκαστο και σίγουρα θα συστήσετε και σε άλλους να έρθουν. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν, γιατί είμαι σήμερα σε μια επιστημονική μερίδα και ζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια και στον κύριο Περουκίδη που ήρθε στην πόλη μας τελευταία. Παρ' όλα αυτά δείχνει μεγάλη δραστηριότητα. Συγχαρητήρια κύριε Περουκίδη. Και μάλιστα σε έναν τομέα πάρα πολύ ευαίσθητο όπως είναι η ογκολογία. Όπως καλά είπε και ο κύριος Ανακροστάκος νωρίτερα, ότι εσείς ογκολόγοι δεν κάνετε μόνο θεραπεία κλινική, κάνετε και ψυχική θεραπεία. Διότι οι ασθενείς σας είναι σε βαριά στενοχώρια, έχουν μεγάλο πρόβλημα και έχετε διτό λοιπόν ρόλο και της ψυχοθεραπείας και της θεραπείας ογκολογίας. Σήμερα εδώ πέρα δεν ήθελα να ακούσετε εμάς. Εμείς θα λέμε κι άλλες μέρες, θα θέλω να ακούσουμε εσάς. Γι' αυτό λοιπόν τελειώνω. Εύχομαι καλή επιτυχία και εύχομαι να γίνει θεσμός από το συνέδριο και να παραλαμβάνετε άνοιγμα και κάθε χρόνο για να ανταλλάσσετε εσείς οι ογκολόγοι απόψεις, ιδέες και να ακούμε και εμείς και να μαθαίνουμε και εμείς οι υπόλοιποι γιατροί. Να είστε καλά.